πέθανεν υπερπάντων, δια να μη ζώσει πλέον δια αυτούς οι ζώντες, αλλά δια τον αποθανόντα και αναστάντα υπέρ αυτών. Ώστε, ημείς από του νυν, δεν γνωρίζομεν ουδένα κατά σάρκα, αν δε και γνωρίσαμε κατά σάρκα των Χριστών, αλλά τώρα πλέον δεν γνωρίζομεν. Όθεν, εάν της είναι εν Χριστώ, είναι νέον κτίσμα, τα αρχαία παρήλθον, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Τα δε πάντα είναι εκ του Θεού, ως της δίλαξεν ημάς προς εαυτόν δια του Ιησού Χριστού και έδωκεν εις ημάς την διακονία της διαλλαγής, δηλωνώ ότι ο Θεός ήτο εν το Χριστό διαλάσσον τον κόσμο προς εαυτόν. Μη λογαριάζον εις αυτούς τα πτέσματα αυτών και ενεπιστεύθει σε εμάς των λόγων της διαλλαγής. Υπέρ λοιπόν του Χριστού είμεθα πρέσβης, ως εάν σας παρεκάλει ο Θεός διημών. Δεόμεθα λοιπόν υπέρ του Χριστού, διαλάγητε προς τον Θεόν. Διότι τον μη γνωρίσοντα αμαρτίαν, έκαμε υπέρ ημών αμαρτίαν, δια να γίνομεν ημείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού. Όντες δε συνεργεί αυτού, παρακαλούμεν εν ταυτό, να μη δεχθείτε την χάρη του Θεού ματέως, διότι λέγει, εν καιρό δεκτώ επίκουσά σου και εν μέρα σωτηρίας σε βοήθησα. Ιδού τώρα καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού τώρα η μέρα σωτηρίας. Μη δίδοντες μηδέν πρόσκομα κάτου δέν, δια να μην προσαυθεί μόμος εις την διακονία. Αλλά εν παντί συνιστώντες εαυτούς ως υπηρέτε Θεού, εν υπομονή πολύ, εν θλίψες ή εν ανάγκες, εν στενοχωρίες, εν ραβδισμείς, εν φυλακές, εν ακαταστασίες, εν κόπης, εν αγρυπνίες, εν νηστείες, εν καθαρότητη, εν γνώση, εν μακροθυμία, εν Χριστότητη, εν πνεύματι Αγίω, εν αγάπη ανυποκρίτω, εν λόγω αληθείας, εν δυνάμει Θεού. Δια των όπλων της δικαιοσύνης, των δεξιών και αριστερών, δια δόξης και ατιμίας, δια δυσφημίας και εφημίας, ως πλάνη όμως αληθής, ως αγνοούμενοι, αλλά καλώς γνωριζόμενοι, ως αποθνίσκοντες, αλλά ειδουζόμεν, ως παιδευόμενοι, αλλά μη θανατούμενοι, ως λυπούμενοι πάντοτε όμως χαίροντες, ως πτωχοί, πολλούς όμως πλουτίζοντες, ως μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Το στόμα ημών ηνύχθη προς εσάς Κορίνθη, η καρδία ημών επλαντήθη, δεν έχετε στενοχωρίαν εν ημίν, αλλά έχετε στενοχωρίαν εν της πλάχνης ημών. Την αυτήν λοιπόν αντιμιστίαν αποδίδοντες ως προς τέκνα λαλό, πλατύνθητε κι εσείς. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν πρέπει να ενημερώσει τους Κορινθίους μέσα στο ζήλο τον οποίο έχουν, μέσα στην πίστη που έχουν, τη γνώση, το λόγο, τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, αλλά και μέσα στις ακαταστασίες που υπάρχουν, πολλές φορές αιτία είναι και ο ζήλος μέσα στην Εκκλησία και στις ζωές των αδελφών μας αυτών, αλλά και μέσα στις διάφορες, να λέγαμε έτερο διδασκαλίες, ακόμη να λέγαμε και κατηγόριες και κατακρίσεις από διάφορους αδελφούς, ειλικρινείς αλλά και ψευδαδέλφους, εναντίον ιδιαιτέρως του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος έχει ακούσει και έχει δεχθεί πάρα πολλά πράγματα εναντίον του. Άλλοι τον έλεγαν ότι περπατάει κατά σάρκα, άλλοι έλεγαν ότι δεν είναι Απόστολος, άλλοι έλεγαν ακόμη ότι είναι και εκτός εαυτού, από το ζήλο που είχε τον θεωρούσαν ότι είναι εκτός εαυτού, γιατί πραγματικά ήταν απόλυτα αφιερωμένος στο Θεό, ένας άνθρωπος που είχε αφιερώσει απολύτως στο Θεό τη ζωή του, μη έχοντας οικογένεια και ζώντας μόνο με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Πολλές και διάφορες κατηγορίες λοιπόν έρχονταν από το περιβάλλον της Εκκλησίας, γιατί από το περιβάλλον του κόσμου δεν είναι τόσο σοβαρό, αλλά από το περιβάλλον της Εκκλησίας πολλές κατηγορίες έρχονταν εναντίον του Αποστόλου Παύλου, και ιδιαίτερα από τους Ιουδαίζοντες, οι οποίοι ήθελαν να επιβάλλουν δεσμό στις εκκλησίες των εθνών, στην Εκκλησία του Χριστού στα έθνη, ώστε να περιτέμνονται και να ζουν Ιουδαϊκώς. Όμως ο Θεός είχε αποκαλύψει και στον Απόστολο Πέτρο και σε όλη την πρώτη σύνοδο που έλαβε χώρα στα Ιεροσόλυμα, αλλά και στον Απόστολο Παύλο, ότι μόνο
τέσσερα πράγματα. Έπρεπε να δώσουν εντολή στους χριστιανούς των εθνών να αποφεύγουν και όχι να επιμένουν στην νομοθεσία του Μωυσή και να μην είναι ζηλωτές του νόμου, καθώς όμως έπρεπε και ήταν οι χριστιανοί εξ Ιουδαίων, εξ Εβραίων. Γι' αυτό και είπαν στον Παύλο όταν έφτασε στα Ιεροσόλυμα, του είπαν για κοίταξε πόσε μυριάδες εκ των Ιουδαίων δέχτηκαν τον Χριστό και είναι ζηλωτές του νόμου. Άρα λοιπόν διαφορετική ήταν πρακτικά η ζωή των χριστιανών των Εβραίων από την ζωή των χριστιανών εξ εθνών. Όμως δεν είναι αυτό το οποίο θέλει να τονίσει ο Απόστολος Παύλος στην Εκκλησία των Κορινθίων, αλλά ήθελε να τονίσει δύο βασικές αρχές του χριστιανισμού. Ότι η σωτηρία του ανθρώπου προέρχεται μόνον εκ πίστεως και όχι εξ έργων και τούτο Θεού το δώρον, για να μην καυχηθεί της, αλλά η ανταμοιβή του Θεού στους χριστιανούς εξαρτάται όχι εκ της πίστεως που είναι δεδομένη, αλλά εκ των έργων της πίστεως και ιδίως από τον κόπο που καταβάλει κάθε ένας χριστιανός εργαζόμενος τα έργα της πίστεως που συνιστούν και αποδεικνύουν την πίστη του ότι δεν είναι νεκρά αλλά είναι ζωντανή. Η σωτηρία λοιπόν προέρχεται εκ πίστεως, η ανταμοιβή όμως προέρχεται εκ των έργων της πίστεως. Και αποκαλύπτει μάλιστα ο Απόστολος Παύλος, αποκάλυψη Θεού, ότι όλοι οι χριστιανοί πρέπει κάποια στιγμή να βρεθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού, σωσμένοι εκ πίστεως, αλλά να βρεθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού για να ανταμυφθεί έκαστος κατά το έργο το οποίο έπραξε δια του σώματος αυτού, είτε αγαθών είτε κακών. Και είναι μία αποκάλυψη την οποία ο Θεός έδωσε στον Απόστολο Παύλο και ο Απόστολος Παύλος την έγραψε περί της δεδομένης εκείνης στιγμής που θα γίνει, θα λάβει χώρα μετά την αρπαγή της Εκκλησίας μόνο μεταξύ των σεσωσμένων, όσων δηλαδή θα λάβουν μέρος στη Βασιλεία των Ουρανών, ώστε κάθε ένας να λάβει και την εξουσία και το μισθό στη Βασιλεία του Χριστού, η οποία εξαρτάται απολύτως από τον κόπο και το έργο του χριστιανού στο έργο του Θεού. Καθώς και ο Κύριος είπε μην εργάζεστε για την τροφή τη φθυρωμένη, αλλά εργάζεστε για την τροφή τη μένουσα, εις ζωήν αιώνιον, την οποία ο Χριστός θα σας δώσει, διότι Αυτόν ο Πατέρας έχρισε. Το έργο δηλαδή, εργοδότης μας δηλαδή, στα πνευματικά, είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός προσδιορίζει και Αυτός δίνει διακονίες, Αυτός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, είναι ο βασιλιάς και ο κυβερνήτης της Εκκλησίας. Δεν υπάρχει αρχηγός μέσα στην Εκκλησία, δεν υπάρχει ηγεμόνας μέσα στην Εκκλησία. Μέσα στην Εκκλησία του Χριστού υπάρχουν μόνο δούλοι και υπηρέτες. Και ο Απόστολος Παύλος το τονίζει αυτό. Δεν συνιστόμεν τους εαυτούς μας μέσα στην Εκκλησία, αλλά μόνο τον Ιησού Χριστόν ως Κύριον, τους δε εαυτούς μας συνιστούμε ως υπηρέτες και δούλους του Χριστού, του Ευαγγελίου και της Εκκλησίας. Επαναλαμβάνω, υπηρέτες, δούλους του Χριστού, αυτός είναι το αφεντικό, του Ευαγγελίου, αυτός είναι ο Λόγος του Θεού που μας περιορίζει, είναι τα όρια μας, είναι τα τείχη μας, είναι η πόλη μας μέσα στην οποία θα εργαζόμαστε και είναι και η Εκκλησία του Χριστού, που η Εκκλησία του Χριστού είναι η συνάθρηση των αδελφών, οι οποίοι και για τους οποίους ο Χριστός λέει ότι είναι τα αφεντικά μας, γιατί εμείς είμαστε υπηρέτες των αδελφών μας. Γι' αυτό και φιλοτιμούμεθα και σπουδάζουμε όχι να προσέχουμε από την αμαρτία,
που αυτό είναι δεδομένο, αλλά να φροντίζουμε να είμαστε ευάρεστοι στον Θεό. Και πως ένας χριστιανός είναι και μπορεί να είναι ευάρεστος στον Θεό? Πρώτον, όταν αγαπάει τον Χριστό με όλη την καρδιά του, την ψυχή του, τη δύναμή του και τη διάνοιά του. Δεύτερον, όταν αγαπάει τους αδελφούς του όλους, κάθε έναν ξεχωριστά, όπως ο Χριστός τον αγάπησε. Και τρίτον, όταν εργάζεται εξητώντας αποκάλυψη και φανέρωση το έργο που ο Θεός του έχει χαρίσει, με υπακοή, με ζήλο, με κόπο και ιδιαιτέρως με ταπείνωση, σαν δούλος και όχι σαν αφεντικό ή με υπεροχή ή αλαζονία. Όλοι λοιπόν πρέπει να εμφανιστούμε και θα εμφανιστούμε με τη χάρη του Χριστού από τη στιγμή που θα λάβουμε μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας, ώστε ο Κύριος που έρχεται με το μισθό μας στα χέρια του για να αποδώσει κάθε το έργο νεκάστου, να μας πει γίνε εξουσιαστής 10 πόλεων σε κάποιους, γίνε εξουσιαστής 5 πόλεων σε κάποιους άλλους και σε όλους να πει εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ, στα ολίγα εστάθης πιστός, στα πολλά θα σε καταστήσω. Εξεύρωντες λοιπόν, συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, των φόβων του Κυρίου, καθώς ξεύρουμε λοιπόν το σεβασμό, το φόβο που έχουμε στο Θεό, την αγάπη που έχουμε στο Θεό, και ο φόβος του Θεού, έχουμε πει κατ' επανάληψη, δεν είναι φοβόμαστε μη μας τιμωρήσει, αλλά ο φόβος του Θεού έχει το νόημα, φοβόμαστε μη λυπήσουμε το Πνεύμα το Άγιο, μη λυπήσουμε το Θεό, μη ξεκλίνουμε από το θέλημα του Θεού, μη χάσουμε την εύνοια του Θεού, μη χάσουμε την ιδιαίτερη αγάπη του Θεού, και όπως έχουμε πει και άλλες φορές, ενδιαφερόμαστε ιδιαιτέρως να πλησιάζουμε το Θεό. Όχι σαν ζήτουλες, και δεν το λέω για να προσβάλλω κανέναν άλλον εκτός από τον εαυτό μου, όχι, δεν πλησιάζουμε το Θεό όλο ζητώντας, αλλά πλησιάζουμε το Θεό ιδιαιτέρως για να του εκφράσουμε την αγάπη μας. Το πλησίασμα αυτό της αγάπης που έχει σαν αποτέλεσμα την ανταπόκριση του Θεού να μας πλησιάζει και αυτός με αγάπη. Αυτό, αδερφοί, το ζήτημα το κατάλαβα πάρα πολύ καλά. Δεν μπορώ να πω ότι δεν το είχα καταλάβει, αλλά το κατάλαβα πάρα πολύ καλά, καθώς ζω με τα εγγονάκια μου τώρα στο σπίτι και βλέπω το μικρό το Δημητράκι, μόλις με δει σηκώνει το χέρι, έρχεται απάνω μου, με πλησιάζει και κάτι γίνεται σε μένα μέσα και τρέχω κι εγώ, τον παίρνω στην αγκαλιά και αρχίζουμε και παίζουμε. Και εκείνη τη στιγμή λέω, Θεέ μου, έτσι θέλω να σε πλησιάζω και θέλω, γιατί αυτό το πλησίασμα, αδερφοί, που βέβαια υπάρχει στη γραφή και θα το δούμε, αυτό το πλησίασμα προς το Θεό, που δεν έχει να κάνει με τα ζητήματά μας, με τις ανάγκες μας, ούτε ακόμη με τη δοξολογία, ούτε ακόμη με την ευγνωμοσύνη που έχουμε και πρέπει να έχουμε, έχει να κάνει με την τρυφερότητα και την αγάπη μας προς τον Πατέρα μας, τον Ουράνιο, προς τον Χριστό και προς τον Παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας. Και ο άνθρωπος με αυτό το πλησίασμα, που δοκιμάστε το σας παρακαλώ, θα αλλάξει τη χριστιανική σας ζωή, θα την αλλάξει. Αυτό το πλησίασμα αγάπης, να του πεις σ' αγαπώ, τίποτα άλλο. Ξέρετε, αδερφοί, υπήρχε ένα πρόσωπο μοναδικό που είχε αυτό το χαρακτηριστικό, Ενόχ, ο οποίος περιεπάτησε, λέει, 300 χρόνια μετά του Κυρίου. Και ο Κύριος, ξέρετε τι έκανε, τον πήρε. Τον πήρε, τον μετέθεσε. Αλλά και ένα ωραίο παράδειγμα από την Καινή Διαθήκη είναι του Ιωάννου, του μαθητού, του νεότερου μαθητού του Χριστού, ο οποίος ήταν πάντα πεσμένος στον κόλπο του Χριστού και είχε παρησία να λέει ότι αυτή την επιστολή τη γράφει αυτός τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς. Που αυτό δεν σημαίνει ότι τους άλλους δεν τους αγαπούσε, αλλά σημαίνει ότι αυτός είχε καταλάβει πόσο τον αγαπούσε ο Χριστός. Το βλέπουμε και στον Δανίλ, ο οποίος είχε το ίδιο χαρακτηριστικό, τα είχε όλα, αλλά πλησίαζε το Θεό.
Αυτοί οι άνθρωποι είναι η σφόδρα αγαπητή του Θεού. Ξέρεις, θα πεινά σε σφόδρα αγαπητός του Θεού. Άλλος άνθρωπος. Άλλος άνθρωπος. Άλλος χριστιανός. Διαφορετικός χριστιανός. Υιός αγάπης. Ο Θεός να μας κάνει σαν άτομα, σαν οικογένειες και σαν εκκλησία υιούς και θυγατέρες αγάπης, σφόδρα αγαπητούς στον Θεό, και θα μας κάνει όταν πραγματικά αγαπήσουμε και εκφράζουμε αυτή την αγάπη μας, τη σφόδρα μεγάλη, όχι μόνο με τα έργα μας, αλλά με την προσέγγιση μας, με το πλησίασμά μας στο Θεό. Έχοντες λοιπόν αυτό το φόβο, μη χάσουμε αυτή την αγάπη, αυτή την σχέση, αυτή την ενότητα, αυτή την ευλογία μας με το Θεό. Πρώτον, τους μεν ανθρώπους καταπείθουμε. Προσπαθούμε να πείσουμε τους ανθρώπους για την ειλικρίνειά μας, για την καθαρότητά μας, ότι να τους βεβαιώσουμε ότι όλες οι κατηγόριες που έρχονται εναντίον μας είναι ψευδείς. Τους μεν ανθρώπους καταπείθουμε όσο μπορούμε, όσο το αφημών, ειρηνεύοντες με τα πάντα, με όλους τους ανθρώπους, γινόμενοι επίοικοι σε όλους τους ανθρώπους, πλησιάζοντας όλους τους ανθρώπους με αυτή την αγάπη, ιδιαιτέρως τους ελάχιστους αδελφούς μας, ιδιαιτέρως τους αδελφούς μας που δεν έχουν καταλάβει και πολλά πράγματα. Γιατί στους αδελφούς μας μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι βαθύτατη κατάκριση. «Α, ξέρεις τι έκανε αυτός!» Και πολλές φορές έχει δίκιο, όχι πάντα, αλλά πάντοτε το λέει σαν να έχει δίκιο. Και αρχίζει να κατακρίνει, να κρίνει. Και η πρόθεση είναι διόρθωση. Το αποτέλεσμα είναι καταστροφή όμως. Γιατί κάνουμε λάθη, αδερφοί. Ο αναμάρτητος σας ρίψει πρώτος τον λίθο. Κάνουμε λάθη. Και μερικές φορές τα λάθη μας είναι και σοβαρά και επικίνδυνα. Αλλά το μεγαλύτερο λάθος που μπορούμε να κάνουμε είναι να πλησιάσουμε ή να απομακρυνθούμε ή να κρίνουμε τον άλλονε από τα λάθη του. Και το τραγικό είναι ότι ζώντες έτσι και τον εαυτό μας επιβαρύνουμε στα μάτια του Θεού και χάνουμε το φόβο του Θεού, και τους άλλους στους οποίους αναφερόμεθα καταστρέφουμε, αλλά και τον φταίχτη όχι μόνο τον βοηθάμε αλλά τον καταδικάζουμε. Ενώ ο Θεός θέλει πλησίασμα, να πλησιάσω με γλυκύτητα, με τρυφερότητα, γιατί αυτός που κρίνει, κατακρίνει, καταδικάζει, βλέπει δεν αγαπάει. Δεν αγαπάει, δεν έχει αγάπη. Και αν δεν έχει αγάπη δεν μπορεί να πλησιάσει ούτε το Θεό ούτε τον άνθρωπο. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι ανάγκη πάντοτε να εξετάζουμε τον εαυτό μας, για να διακρίνουμε το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, και να μεταμορφωνόμεθα δια της ανακαινήσεως του νοός μας και δια Πνεύματος Αγίου, ώστε να περπατάμε από πίστη σε πίστη και να γινόται ο Άγιος πιο Άγιος και ο Δίκαιος πιο Δίκαιος. Τους ανθρώπους λοιπόν προσπαθούμε να τους καταπείσουμε, αλλά το βέβαιο είναι ότι είτε τα καταφέρνουμε είτε δεν τα καταφέρνουμε, λέει ο Απόστολος Παύλος, είμαστε φανεροί στο Θεό. Έχει παρησία. Όχι μόνο δεν κατακρίνει, όχι μόνο δεν κατηγορεί, αλλά πρώτον πλησιάζει με αγάπη για διόρθωση, δεύτερον φοβάται το Θεό μην κάνει λάθος, και τρίτον ενδιαφέρεται μην καταστρέψει τη συνείδηση των άλλων. Τους ανθρώπους καταπείθομεν, στο Θεό είμαστε φανεροί, ελπίζω δε εις το Θεό
ότι και στις συνειδήσεις της δικές σας, αδερφοί Κορίνθοι, είμαι φανερή. Ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, θέλει με το Λόγο Του να μας διορθώνει στη ζωή μας, να διορθωνόμαστε. Γιατί με όποιο μέτρο κρίνουμε, με το ίδιο μέτρο μας κρίνει ο Θεός. Με όποιο μέτρο κατακρίνουμε, με το ίδιο μέτρο μας κατακρίνει ο Θεός. Και με όποιο μέτρο καταδικάζουμε, με το ίδιο μέτρο καταδικαζόμαστε από το Θεό. Και επειδή είμαστε πάντες αμαρτωλοί μπροστά στο Θεό και κανένας δεν είναι δίκαιος, καταλαβαίνετε αδερφοί αγαπητοί, μέσα στην αδικία μας, στα λάθη μας, στις αμαρτίες μας, να έχουμε επιπροσθέτως την κρίση του Θεού, την κατάκριση του Θεού και την καταδίκη του Θεού, επειδή εμείς δεν μπορούμε να συγχωρήσουμε μόλι μας την καρδιά και να πλησιάζουμε με αγάπη προς διόρθωση, με αγάπη προς παρηγοριά και προς ενίσχυση και όχι με κρίση και με κατάκριση στην πραγματικότητα για καταστροφή. Ο Θεός να μας διορθώσει. Γιατί δεν ξέρω εσείς, αλλά εγώ έχω πέσει πολλές φορές σε αυτό το λάθος. Και έχω αισθανθεί πάρα πολύ άσχημα. Και όχι μόνο αυτό, σε αυτά που είπα, αυτά επιτρέπει ο Θεός να κάνω για να καταλάβω πόσο ασήμαντος είμαι. Σας το έχω πει πολλές φορές. Κάποτε ένας αδελφός πρεσβύτερος μου είπε ψέματα. Αγρίεψα, πήγα στο Θεό. Είναι και πρεσβύτερος. Ήταν και ποιμένας νομίζω. Και δεν τρέπεται λίγο και μου είπε ψέματα. Και ήταν ψέματα πράγματι. Πάλε, τι άνθρωπος είναι αυτός. Την άλλη μέρα, μέσα σε μία μέρα, είπα 7 ψέματα. Πώς έγινε, δεν είμαι ψεύτης. Μπορεί και να είμαι, ξέρω εγώ. Αλλά πώς τα κατάφερα σε μία μέρα να πω 7 ψέματα. Και το βράδυ πήγα στην προσευχή μου και λέω, Κύριε, ήμαρτον στον ουρανό και ενώπιον σου και ενώπιον των ανθρώπων. Δεν θα ξαναβάλω, θα ξαναβάλω κρίση στα χείλη μου. Να μάθουμε πάντα να δικαιολογούμε. Πάντα να καλύπτουμε. Θυμάστε το Χαμ. Γυμνώθηκε ο πατέρας του. Ο Νόε. Άγιος άνθρωπος του Θεού, δίκαιος. Ανακάλυψε, γιατί τότε ανακαλύφθη, το κρασί. Του άρεσε και πρέπει να ήταν και μούστος. Ήπια και μέθησε. Μέθησε, γυμνώθηκε. Τον βλέπουν οι αδερφοί, η γη του. Ο Σιμ και ο Ιάφεθ γύρισαν την πλάτη να μην δουν τη γύμνωση του πατέρα τους, του αδερφού τους, του ανθρώπου του Θεού, και πήρανε σκεπάσματα και τον κάλυψαν. Ένας από αυτούς, ο Χαμ, κάθισε και τώρα για κοίταξε πως έγινε και τον έκρινε. Και ξέρετε τι είπε ο Θεός? Χαμ, εσύ θα είσαι δούλος πάντοτε των αδελφών σου. Αυτό κέρδισε. Ενώ οι άλλοι τι κέρδισαν? Την εύνοια του Θεού. Βλέπεις τη γύμνωση του αδελφού σου, το λάθος, σκέπασε το. Και η πρόθεσή μας πάντοτε, διόρθωση. Δεν είναι να το αποκαλύψουμε και να το φανερώσουμε. Είναι να το καλύψουμε και να το διορθώσουμε. Όσο είναι δυνατόν. Γιατί έχουμε, έχοντες, λέει ο Απόστολος Παύλος, τον φόβο του Θεού. Αυτός είναι ο χριστιανός, ο οποίος έχει την εύνοια του Θεού. Ο Χαμ, δούλος. Ξέρετε τι θα πει δούλος? Δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι. Δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι. Πάντα θα βρίσκεται κάτω από ανάγκες. Πνευματικές, οικογενειακές, κοινωνικές. Πάντοτε θα βρίσκεται σε δυσκολία και δεν θα βρίσκει λύση. Γιατί? Γιατί δεν έμαθε να συγχωρεί, να δικαιολογεί, να καλύπτει και να διορθώνει.
Κάποτε το είχα πει αυτό σε έναν αδερφό και μου λέει, δηλαδή θα κουκουλώνουμε τις αμαρτίες? Και του λέω, ναι αδερφέ. Και με κοίταγε καλά καλά, γιατί περίμενα να του πω όχι. Ναι αδερφέ, θα κουκουλώνουμε τις αμαρτίες. Και μάλιστα του λέω, όχι ακριβώς έτσι όπως το λες εσύ. Θα κουκουλώνουμε τον αμαρτωλό και θα διορθώνουμε τις αμαρτίες. Δεν τις κρύβουμε για να μην φανούνε. Τις σκεπάζουμε για να διορθωθούνε. Γιατί αν τις φανερώσουμε, αν ο ίδιος θέλει να εξομολογηθεί και να πει ότι θέλει ενώπιον του Θεού, είναι ελεύθερος και καλό είναι να το κάνουμε. Αλλά δεν θα εξομολογήσουμε εμείς τον άλλον, όπως λέω εγώ, έλα να σε εξομολογήσω τώρα. Αλλά δεν θα το κάνουμε αυτό. Γιατί φοβόμαστε το Θεό. Γιατί περιμένουμε από το Θεό να καλύπτει τα λάθη μας. Να καλύπτει τις ανάγκες μας. Ξέρετε τι κάνει ο Θεός? Στη γύμνωσή μας μας φοράει λευκά ημάτια. Γι' αυτό λέει η Γραφή, και είναι απόλυτο αυτό, όσα είναι αληθινά αλλά σεμνά ταυτόχρονα, δίκαια ταυτόχρονα, καθαρά ταυτόχρονα, όχι τις αμαρτίες, τα λάθη, τις αδικίες, όσα είναι προσφυλή και έφημα, αν υπάρχει αρετή, όχι αν υπάρχει κακία, αν υπάρχει αρετή και αν υπάρχει κάποιος έπαινος, αυτά να συλλογίζεστε. Σε μένα θα βρείτε και καλό και κακό. Το κακό σκεπάστε το και το καλό φανερώστε το. Γιατί? Για να είσαστε ευάρεστοι στο Θεό. Όχι για να με κολακέψετε εμένα. Εγώ αν κάνω κακό, ο Θεός από το Θεό θα το βρω, ο Θεός θα με διορθώσει, μακάρι να μετανοήσω, σώθηκα. Εσύ όμως, εάν δεν με σκεπάζεις, δεν θα έχεις την εύνοια του Θεού. Θα καλύπτουμε αδερφοί, δεν θα αποκαλύπτουμε. Και θα διορθώνουμε όσο μπορούμε. Αλλά το πιο σημαντικό, θα προσευχόμαστε να μας διορθώσει όλους ο Θεός. Εκείνα λοιπόν τα οποία μάθατε, λέει ο Απόστολος Παύλος, και παραλάβατε από μένα και ακούσατε και είδατε, αυτά να πράτετε. Αυτά που κάνει ο Παύλος. Ο Παύλος δεν ξεφτιλίζει τους ανθρώπους. Τους διορθώνει και τους καλύπτει. Και τότε ο Θεός της ειρήνης θα είναι μαζί σας. Τότε η ζωή σας θα είναι μέσα στην ειρήνη του Θεού. Και όπως είπαμε, έργο της δικαιοσύνης του Θεού είναι η ειρήνη. Για να είναι ο Θεός της ειρήνης, πρέπει να πράττω τη δικαιοσύνη του Θεού. Και η δικαιοσύνη του Θεού είναι να καλύπτω, να δικαιολογώ, να συγχωρώ και να προσπαθώ να διορθώσω. Και το σημαντικότερο, να προσεύχομαι να διορθώσει ο Θεός. Αυτός ο άνθρωπος, αδερφοί, είναι δυνατόν να γίνει σφόδρα αγαπητός του Θεού. Αυτός που πλησιάζει και το Θεό έτσι, και τα παιδιά του Θεού έτσι, και τους δούλους του Θεού έτσι. Και συνεχίζει, διότι δεν συνιστούμε τους εαυτούς μας εσάς. Δεν είναι η πρόθεσή μου να σας πω εγώ εσάς πόσο καλός είμαι, αλλά τα λέω αυτά για να σας δώσω αφορμή να καυχηθείτε εσείς για μας, για να έχετε λόγο σε αυτούς που μας κατηγορούν. Και καυχόνται στα φαινόμενα και όχι στην καρδιά. Ο Θεός όμως δεν βλέπει το φαινόμενο, βλέπει την καρδιά του ανθρώπου. Γι' αυτό αν σας πούνε ότι είμεθα έξω εαυτόν, τα έχουμε χάσει, να ξέρετε ότι είμεθα έξω εαυτόν δια τον Θεό. Όπως ο Δαβίδ όταν έφερνε στη Σιών την κιβωτό της Διαθήκης
εγυμνώθη, όχι έμεινε τσίτσιδος, εγυμνώθη από τη βασιλική του στολή και ενδύθηκε μόνο τα ρούχα του Θεού. Και τον είδε η γυναίκα του και λέει, τι έκανες εκεί, ξεφτυλίστηκες, τρελάθηκες, το χάσες το μυαλό σου. Και ο Δαβίδ είπε, εγώ ξεφτυλίστηκα, μόνο εφόδ φοράγε. Εγώ ξεφτυλίστηκα για τη δόξα του Θεού. Και σε όλους αυτούς που εσύ λες ότι ξεφτυλίστηκα, εγώ σου λέω ότι ο Θεός θα με δοξάσει. Γιατί όταν κάποιος ταπεινώνει τον εαυτό του, τότε ο Θεός τον υψώνει. Τότε και μόνο τότε ο Θεός τον υψώνει. Αλλά όταν κάποιος, όπως όλοι αυτοί κρίνανε και κατηγορούσανε και καταδικάζανε και βρίζανε και ονειδίζανε τον Παύλο, ο Παύλος του συγχωρούσε, υπερασπιζόταν την αλήθεια, αλλά δεν τα βάζε με τους ανθρώπους, υπερασπιζόταν την αλήθεια και ο Θεός τον ύψωνε. Και αν είμαστε σοφοί, αν κάποιοι λένε δηλαδή ότι είμαστε παλαβοί, είμαστε παλαβοί για το Θεό. Και αν κάποιοι λένε ότι είμαστε σοφοί, είμαστε σοφοί για σας. Στο Θεό μπροστά λοιπόν ταπεινωνόμεθα και μοιάζουμε ως περικαθάρματα μέσα στον κόσμο, σε εσάς όμως υψώνουμε το Ευαγγέλιο που είναι ο Λόγος του Θεού, αποκαλύπτουμε το φόβο του Θεού που είναι αρχή σοφίας για να κερδίσουμε τους περισσότερους εις δόξαν του Θεού. Και επειδή η αγάπη του Χριστού μας συσφίγγει και επειδή η αγάπη του Χριστού είναι αυτή που μας φέρνει τον έναν κοντά στον άλλον, μόνο η αγάπη του Χριστού είναι αυτή που φέρνει τον έναν κοντά στον άλλον. Άγνωστοι είμαστε. Πολλές φορές μέσα στην Εκκλησία συναντάμε εχθρούς μας από τον κόσμο. Αλλά όταν τους συναντάμε γινόμαστε πιο αγαπητοί αδελφοί. Είμαστε τελείως διαφορετικοί άνθρωποι, διαφορετικές προσωπικότητες, διαφορετικές ζωές, διαφορετικές καταστάσεις. Άλλοι παντρεμένοι, άλλοι απάντρευτοι, άλλοι πλουσιοί, άλλοι φτωχοί, άλλοι μεγάλοι, άλλοι μικροί. Τελείως διαφορετικές καταστάσεις. Και όμως κάτι μας ενώνει. Κάτι μας φέρνει τον ένα κοντά στον άλλον. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μ' αγαπάει ο Βασιλάκης. Μ' αγαπάει όμως. Βλέπω τα παιδάκια και μ' αγαπάνε. Βλέπω αδερφούς και μ' αγαπάνε. Και ελπίζω και εγώ να τους αγαπάω όπως πρέπει. Δεν υπάρχει λογική. Δεν είναι ότι γίναμε φίλοι. Δεν είναι ότι κάνουμε συνεταιρισμούς. Δεν είναι ότι έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον. Αλλά κάτι μας ενώνει. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, επειδή η αγάπη του Χριστού είναι που μας συσφίγγει και μας φέρνει τον έναν κοντά στον άλλον, δια τούτο κρίνομεν γνωρίζουμε, έχουμε καταλάβει ότι εάν απέθανε ο ένας για όλους, ο Ιησούς Χριστός, τότε όλοι πεθάναμε. Όλοι γίναμε συμμέτοχοι του θανάτου του Χριστού. Και όταν γνωρίζουμε ότι όλοι γίναμε συμμέτοχοι του θανάτου του Χριστού, τότε όλοι γνωρίζουμε ότι επειδή υπερπάντων απέθανε ο Χριστός και όλοι εμείς πάντες ζούμε
Πρέπει να ζούμε όχι πια για τους εαυτούς μας, αλλά δια τον αποθανόντα και αναστάντα Ιησού Χριστό. Δηλαδή και εμείς γίναμε συμμέτοχοι του θανάτου, με το θάνατο του Χριστού, γίναμε συμμέτοχοι της ταφής δια του βαπτίσματος, αλλά τώρα είμαστε και συμμέτοχοι της Αναστάσεως του Χριστού. Και έτσι, επειδή ένας απέθανε υπερπάντων και εμείς ζούμε τώρα οι ζώντες όχι για τους εαυτούς μας, αλλά αναστημένοι για τον Χριστό. Είμαστε ένας άλλος λαός, έθνος Άγιο, βασίλειον ιεράτευμα, λαός τον οποίον ο Θεός εξέλεξε για να εξαγγείλουμε τις αρετές Του. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα ανθρώπων που να είναι αγαπημένη. Καμία, δεν θα βρεις πουθενά. Μόνο η Εκκλησία του Χριστού, και επειδή η αγάπη του Χριστού μας εισφυγεί, και επειδή όχι μόνο η αγάπη του Χριστού μας εισφυγεί, αλλά επειδή πέθανε ο Χριστός και πεθάναμε κι εμείς δι' αυτού, και αναστήθηκε ο Χριστός και αναστηθήκαμε κι εμείς δι' αυτού, και είμαστε νέα κτίσματα γι' αυτό. Όποιος είναι ενωμένος με τον Χριστό, όποιος είναι μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, είναι νέο κτίσμα, είναι νέο δημιούργημα. Τα αρχαία παρήλθον και ειδού τα πάντα έγιναν νέα. Νέοι άνθρωποι, νέες καταστάσεις, νέα ζωή, νέες συνθήκες, νέα οράματα. Το παρελθόν τέλειωσε. Η ζωή μας άρχισε με την αναγέννησή μας. Ώστε εμείς, λέει ο Απόστολος Παύλος, από τώρα, από τότε που αναγεννηθήκαμε, δεν αναγνωρίζουμε, δεν γνωρίζουμε κανέναν άνθρωπο κατά σάρκα. Δεν λέμε μωρέ αυτός είναι πολύ καλός ποιμένας, είναι λεβέντης, καραμπουζουκλής, είναι μορφωμένος. Όχι, δεν αναγνωρίζουμε τέτοια πράγματα. Κανέναν άνθρωπο δεν αναγνωρίζουμε κατά σάρκα, γιατί προσωποληπτούμε αλλιώς. Δεν συστήνουμε τους πλούσιους έναντι των φτωχών. Δεν συστήνουμε τους μορφωμένους έναντι των μη μορφωμένων. Δεν συστήνουμε τους δυνατούς έναντι των αδυνάτων. Δεν αναγνωρίζουμε κανέναν άνθρωπο κατά σάρκα. Και ο Απόστολος Παύλος λέει, όπως και οι άλλοι, αν και γνωρίσαμε τον Χριστό κατά σάρκα, εμείς δεν τον γνωρίσαμε όμως ούτε τον Χριστό κατά σάρκα. Αν και τον εγνωρίσαμε, αλλά τώρα πλέον δεν τον γνωρίζουμε. Εμείς δεν τον γνωρίσαμε και δεν τον γνωρίζουμε κατά σάρκα. Αλλά τον γνωρίσαμε, και μάλιστα με προσωπική γνωριμία, διαπίστεως, όταν ήρθε και άλλαξε τη ζωή μας. Όλη αυτή τη στιγμή, όσοι είμαστε εδώ και έχουμε αναγεννηθεί, γνωρίζουμε τον Χριστό. Αμήν, αδερφοί. Το γνωρίζει τον Χριστό. Και σταυρωμένο τον γνωρίζουμε, και ανεστημένο τον γνωρίζουμε, και ερχόμενο τον γνωρίζουμε, και αληθινό Θεό τον γνωρίζουμε, και ένδοξο τον γνωρίζουμε, και πάλι ερχόμενο με τας δόξεις τον γνωρίζουμε. Μα πώς τον γνωρίσαμε? Έλαντε. Αυτό είναι αποκάλυψη. Αυτό είναι διήνυξε το νουν αυτών δια να εννοήσουνε τας γραφάς. Και επειδή γνωρίσαμε το Χριστό, η αγάπη του Χριστού μας εισφύγει, ο Χριστός μας άλλαξε τη ζωή, μας έκανε νέα κτίσματα, τα αρχαία παρήλθον, και μάθαμε έκτοτε να ζούμε χωρίς να αναγνωρίζουμε κανέναν κατά σάρκα άνθρωπο, αλλά να αναγνωρίζουμε μόνο τον Ιησού Χριστόν κατά το Πνεύμα. Και τα πάντα, καθώς τα αρχαία παρήλθον και τα πάντα έγιναν νέα, και τα πάντα είναι εκ του Θεού. Όλα τα νέα που έγιναν στη ζωή μας προέρχονται από το Θεό. Δεν είναι δικά μας επιτεύγματα. Δεν είναι το ότι κηρύττεις ικανότητά σου. Δεν είναι το ότι προφητεύεις ικανότητά σου. Δεν είναι το ότι υπηρετείς ικανότητά σου.
Δεν είναι ότι γνωρίζεις τον Χριστό εν πνεύματι Αγίω και αληθεία ικανότητά σου. Είναι χάρις Θεού. Και έτσι λοιπόν τα πάντα καθώς είναι εκ του Θεού, αναγνωρίζουμε ότι Αυτός μας συμφιλίωσε προς τον εαυτό Του, γιατί είμαστε εχθροί του Θεού για τις παραβάσεις μας, για τις αμαρτίες μας, για τις ανομίες μας. Και Αυτός τώρα ο Θεός μας συμφιλίωσε με τον εαυτό Του δια του Ιησού Χριστού, καθώς Αυτός αναγέννησε ημάς εις ελπίδα ζώσαν δια της Αναστάσεως του Χριστού. Μας συμφιλίωσε δια της αναγεννήσεως. Μας αναγέννησε δια της Αναστάσεως. Μας συμφιλίωσε δια του Ιησού Χριστού προς τον εαυτόν Του. Αλλά και ταυτόχρονα μας έδωσε αυτή την υπηρεσία να συμφιλιώνουμε και εμείς τους ανθρώπους δια του Ιησού Χριστού προς τον Πατέρα. Αλληλούια. Μας έδωσε αυτή τη διακονία, αυτή την ικανότητα να λέμε όπως εμένα με αναγέννησε ο Θεός γιατί δέχτηκα τον Χριστό, και εσένα μπορεί να σε αναγεννήσει ο Θεός αν δεχθείς τον Χριστό. Όπως εμένα μέσωσε ο Θεός γιατί επικαλέστηκα τον Χριστό, και εσένα μπορεί να σε σώσει. Αυτή είναι μια ικανότητα. Γιατί δεν σώζουμε εμείς, αλλά ούτε μιλάμε εμείς, αλλά το Πνεύμα το Άγιο που κατοικεί μέσα μας μας διδάσκει την ώρα εκείνη τι πρέπει να πούμε, ώστε τα λόγια μας δεν είναι λόγια ανθρώπινα αλλά είναι λόγια Θεού. Βεβαίως όταν προσευχόμαστε και το ζητάμε, όταν δεν πηγαίνουμε με εμπιστοσύνη στη σοφία μας και στη σύνεσή μας και στην μαγιά μας και στην εξυπνάδα μας και στην ικανότητά μας, αλλά πηγαίνουμε όπως Απόστολος Παύλος με φόβο και τρόμο, όχι με λόγους καταπιστικούς ανθρωπίνης σοφίας, και να το προσέχουμε αυτό, γιατί σε αυτή την παγίδα πέφτουμε εύκολα. Προσπαθούμε εμείς να σώσουμε, προσπαθούμε εμείς να πείσουμε, προσπαθούμε εμείς να εξηγήσουμε. Τι όμορφο όμως είναι όταν πριν ανοίξεις το στόμα σου πεις: Χριστέ μου, τι θα έλεγες εσύ τώρα? Εγώ δεν ξέρω τι να πω. Ουχή λοιπόν με λόγους ανθρωπίνης σοφίας, καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με απόδειξη Πνεύματος Αγίου και δυνάμεως. Μας έδωσε λοιπόν δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω αυτή τη δυνατότητα της διαλλαγής, της συμφιλιώσεως των ανθρώπων με το Θεό. Δηλαδή, όπως ο Θεός ήταν στο Χριστό συμφιλιώνων τον κόσμο με τον εαυτό Του, προσέξτε το, χωρίς να λογαριάζει τα πτέσματα αυτών, χωρίς να κρίνει, χωρίς να καταδικάζει τους ανθρώπους για τα πτέσματα αυτών, έτσι ο Θεός και ενεπιστεύθηκε σε μας το λόγο της συμφιλίωσης που θα έχει αποτελέσματα εάν και όταν δεν λογαριάζουμε τα πτέσματα των άλλων, όπως ο Θεός μας συμφιλίωσε επειδή δεν λογάριασε τα πτέσματα των άλλων. Εάν όμως κρίνουμε, αν όμως αποκαλύπτουμε, αν όμως φανερώνουμε, γιατί βλέπει ο άνθρωπος του Θεού. Δεν είναι ότι δεν βλέπει. Βλέπω τώρα ότι αυτός ο άνθρωπος δεν περπατάει καλά. Βλέπω ότι αυτός ο άνθρωπος δεν τα λέει καλά. Βλέπω ότι αυτή η αδερφή δεν τίνεται καλά. Βλέπω ότι ο άλλος, τα βλέπουμε. Και όσα δεν βλέπουμε μας τα φανερώνει ο Θεός. Το πρόβλημα είναι, τα βλέπουμε και τι κάνουμε? Εάν αναγνωρίσουμε ότι μας έχει δώσει ο Θεός την διακονία, την υπηρεσία, την ικανότητα, το λόγο της συμφιλίωσης του Θεού προς τους ανθρώπους και των ανθρώπων προς το Θεό, τότε ο λαλών λαλεί ως λαλών λόγια Θεού. Αν όμως μιλήσουμε ανθρώπινα, θα πούμε: καλά, δεν καταλαβαίνει ο αδερφός αυτός, δεν καταλαβαίνει η αδερφή εκείνη. Πω, πω, και πού να σου πω και πού να μου πεις. Και χάνουμε το φόβο του Θεού, την εύνοια του Θεού
και τη διακονία της διαλλαγής, δηλαδή δεν είμαστε καρποφόροι. Ένα δέντρο χωρίς καρπό, άκαρπο, χωρίς κανένα καλό αποτέλεσμα, χωρίς έργο. Και μπορεί να κοπιάζουμε, αλλά καρπό δεν έχουμε. Μπορεί να ζητάμε, αλλά δεν λαμβάνουμε γιατί κακό ζητάμε. Και χάνουμε την ευλογία του Θεού, την παρουσία του Θεού, αλλά χάνουμε και την αγάπη των αδερφών. Άκαρπα δέντρα. Άκαρπα. Χάνουμε την εκτίμηση των αδελφών. Γιατί αν έρθεις να μου πεις τώρα, τι έκανες άδερφε Γιώργο εκεί, δηλαδή μουσκεμα τα έκανες. Πώς έρχεται η Λουσιανή και μου λέει, παππού λίμπα τα έκανες. Λίμπα τα έκανα. Ρε εσύ Λούση, γιατί τα έκανα λίμπα. Λίμπα τα έκανες. Αν όμως έρθεις εσύ και μου πεις λίμπα τα έκανα, χαλάς την καρδιά μου. Πώς μετά να... Ξέρεις τι αγώνα χρειάζομαι για να σ' αγαπήσω. Αν έρθεις όμως και μου πεις δεν πειράζει αδερφέ, μη φοβάσαι. Μαζί θα το διορθώσουμε. Ξέρεις πως θα σ' αγαπήσω. Αν όμως σαν τον Λεβίτη ή τον ιερέα με δεις πεσμένο, ταλαιπωρημένο, γιατί πράγματι έχω φύγει από την Ιερουσαλήμ και έχω πάει στην Ιεριχώ. Και η Ιεριχώς ήταν η πόλη της αμαρτίας. Και πεις τώρα με αυτόν θα ασχοληθώ. Αφού έφυγε. Τότε χάνουμε την εύνοια του Θεού. Και δεν θέλουμε να χάνουμε την εύνοια του Θεού, γιατί έχουμε το φόβο του Κυρίου. Υπέρ του Χριστού λοιπόν είμαθε πρέσβης. Υπέρ του Χριστού. Δηλαδή ξέρετε τι σημαίνει αυτό αδερφοί. Να σας πω την αλήθεια ότι σήμερα το κατάλαβα. Είμαστε υπερασπιστές του. Υπέρ του Χριστού. Δεν είμαστε απλώς πρέσβης. Αλλά μας στέλνει ο Χριστός για να τον υπερεσπιζόμεθα. Για να το πω πιο σωστά και γραφικά, για να τον δοξάζουμε. Για να δοξάζουμε το όνομά του. Αν όμως έλθω σε σένα με κατάκριση, με καταδίκη, βλασφημείτε το όνομα του Κυρίου από τη ζωή μου. Βλασφημείτε. Αν έρθω με γκρίνια, με παράπονο, με πίκρα, με στενοχώρια, βλασφημείτε το όνομα του Θεού. Αν έρθω όμως με αγάπη, με χαρά, με δικαιοσύνη, με ειρήνη, τότε δοξάζεται το όνομα του Θεού. Και πραγματικά ο Θεός μας έχει προσδιορίσει να είμαστε πρέσβεις του Χριστού και είμαστε. Αλλιώς δεν είμαστε. Δεν ξέρω ποιανού πρέσβεις είμαστε πια, όταν με τη ζωή μας βλασφημείτε το όνομα του Θεού, αλλά ξέρω ότι πρέσβεις του Χριστού δεν είμαστε. Και τι θα μας καταστήσει πρέσβη του Χριστού? Να διαχειριζόμαστε τη διακονία της διαλλαγής, δηλαδή την υπηρεσία της συμφιλίωσης του κάθε ανθρώπου με το Θεό. Υπέρ λοιπόν του Χριστού είμαι θα πρέσβης, σαν να σας παρακαλάει ο Θεός διημών. Σαν να έρχεται ο Θεός σήμερα όλους μας και μας παρακαλάει, πρόσεξε παιδί μου, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, μη συνεχίζεις αυτή τη ζωή. Μη συνεχίζεις αυτό το δρόμο, μη συνεχίζεις να λες τα ίδια. Μη συνεχίζεις η καρδιά σου να είναι πίκρα και αγριάδα και θυμός και κατάκριση και μη συνεχίζεις έτσι, σε παρακαλώ. Δεόμεθα λοιπόν υπέρ του Χριστού, διαλλάγητε, προσευχόμεθα λοιπόν, λέει ο Απόστολος Παύλος, υπέρ του Χριστού, σαν πρέσβης υπέρ του Χριστού, συμφιλιωθείτε με το Θεό. Μη μένετε στα λάθη σας, μη μένετε στην αμαρτία σας. Μας παρακαλάει ο Θεός να συμφιλιώσουμε, όχι να καταδικάσουμε και να κατακρίνουμε, να συμφιλιώσουμε τους ανθρώπους με το Θεό μέσα από τα λάθη τους και μέσα από τις ανοησίες τους. Διότι αυτόν που δεν γνώρισε αμαρτία
ο Θεός έκανε υπέρ ημών αμαρτία, μόνο και μόνο τον αναμάρτητο, τον Υιό του το μονογενή, τον Ιησού τον Ναζωραίο, τον Εμμανουήλ, ο Θεός με θυμών, τον Ιησού, ο σωτήρας του κόσμου, αυτόν τον αναμάρτητον ο Θεός τον καταδίκασε να γίνει αμαρτία πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, για να είμαστε εμείς δικαιοσύνη του Θεού δια του Ιησού Χριστού. Και σε αυτό θέλω να δώσουμε προσοχή, αδερφοί. Ο Θεός σε θέλει, μας θέλει σαν άτομα, σαν οικογένειες και σαν εκκλησία να είμαστε η δικαιοσύνη του Θεού, και επειδή δεν μπορούμε μόνοι μας, δια του Ιησού Χριστού. Αμήν. Βόηθα μας Χριστέ μου, βόηθα μας σε παρακαλώ, ασήμαντοι είμαστε, λάθη κάνουμε. Ας προσέχουμε αδερφοί τι σκεφτόμαστε, τι λένε τα λόγια μας, πώς κρίνουμε, να είμαστε πάντοτε επί οικείς, γλυκείς τους με τους ανθρώπους ενώπιον του Θεού, για να απολαμβάνουμε τη χάρη του Θεού στη ζωή μας. Να ψάλλουμε τον